Θα δοκιμάσω ένα. Όχι. Εκεί πέρα τι κάνεις τώρα. Κάτσε καλά να πούμε. Αλλά θα μου πεις, αυτό πληρώνεις, φάτο τώρα. Να σας πω ότι όταν πεινάτε να μην παραγγέλνετε, να έχετε φάει κάτι πρώτα, γιατί ο Μπάμπης πάλι παραγγείλε τον κόλο του να φάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Πάρα πολύ καλά, είσαι. Το μαλλί. Το σημερινό μας βιντεάκι, όπως έχετε δει πάρα πολύ εύκολα και πολύ ευδιάκριτα από τον τίτλο αυτού του βίντεο, θα τρώμε 24 ώρες από τα McDonald's. Και ξέρεις, θα σκεφτείς τώρα και θα πεις. Μαρία, δεν είναι καλά πράγματα θα μου κάνεις. Θα παχύνεις, θα πάρεις κιλάκια, όλο λίπος, όλο λιπαρά, όλο ανθυγιεινά και το πρόσωπό σου θα γεμίσει σπυράκια. Γι' αυτό λοιπόν, πρωτού ξεκινήσει αυτό το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Foreo που κάνει sponsor το συγκεκριμένο κομμάτι αυτού του βίντεο. Έχω ξεκινήσει λίγο καιρό το να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο beauty tool από την Foreo. Foreo, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Είναι το Luna Mini νούμερο 3, στο οποίο έχουν ενσωματώσει και μια καινούργια ρύθμιση, το Glow Boost. Για on the go περιποίηση γρήγορη αλλά αποτελεσματική. Μπορείς να κατεβάσεις εύκολα την εφαρμογή στο κινητό σου, συνδέεις το Luna Mini 3 μέσω Bluetooth ή όποιο άλλο προϊόν Foreo έχεις και είναι έτοιμο, πανέτοιμο για χρήση. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι έχω ξεκινήσει τη μάχη μου έναντι της ακμής φυσικά και είναι ένας πάρα πολύ καλός σύμμαχος. Υπάρχουν φυσικά κάποιες συνιστόμενες ρυθμίσεις έτοιμες στην εφαρμογή, αλλά μπορείς και εσύ να ρυθμίσεις όπως θέλεις και να παίξεις με τις εντάσεις που έχει 12 νομίζω. Ναι, 12. Υπάρχει και η εφαρμογή Find My Device, όπως υπάρχουν και στα τηλέφωνα για να βρεις τη συσκευή σου άμα την έχεις χάσει. Πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Για να το φορτίσεις τώρα, απλά συνδέεις το καλώδιο και με μία μόνο φόρτιση έχεις έως και 400 χρήσεις. 400! Αφού έχεις κάνει φυσικά το μακιγιάζ σου και εννοείται πιάσει το μαλλί για να μην βρακεί και γίνει χάλια, χρησιμοποιείς το Luna Mini 3, βρέχεις το πρόσωπο, βάζεις το αγαπημένο σου καθαριστικό και με αργές, πάντα το τονίζω, αργές και γλυκές κινήσεις, αφήνεις το Luna 3 ουσιαστικά να κάνει όλη τη δουλειά. Η κεφαλή είναι σιλικονούχα και μάλιστα από υποαλλεργική σιλικόνη και με καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή του προσώπου, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ απαλή και gentle με το πρόσωπό σου και επίσης είναι ένα προϊόν 100% waterproof, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τέτοια ζητήματα. Προσωπικά έχω δει μεγάλη διαφορά στην υφή του προσώπου μου και βασικά μου χυλίζει τα χέρια, τα κάνει όλα για σένα, τελειώ. Λοιπόν, πάμε και μην να ξεκινήσουμε το βίντεο μας και με το πρωινούλι μας. Κλασικά σε τέτοιου είδους βίντεο, η μπλούζα με ενοχλεί πάρα πολύ για κάποιο λόγο, λες να έχουμε άλλη ανάποδα. Κλασικά σε τέτοιου είδους βίντεο ξεκινάμε με πρωινό μας, μεριανό και βραδινό και τρώμε από αυτά τα συγκεκριμένα καταστήματα γενικά ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Μην νομίζεις ότι έχουμε πλάνο σε αυτό το κανάλι ή πρόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Άντε καμία σημείωση να γράψω για καμία ιδέα που θα μου πείτε, τίποτα παραπέρα. Λοιπόν, πήγα λοιπόν στα πάρα πολύ γνωστά και σε όλους μας McDonald's. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω στα McDonald's, δεν τα προτιμώ σε σχέση με άλλα φασφουντάδικα. Αλλά αυτό θα κάνουμε σήμερα. Οκ, πάρα πολύ όμορφα. Πήγα λοιπόν στα McDonald's και λέω για να δούμε τι υπάρχει να φάμε για πρωί, για μεσημέρι, για βράδυ, γενικώς. Για γεύμα. Να σας πω ότι ήταν άλλη μια φορά που είχα πάει στα McDonald's και ήταν στο βίντεο με το παραγγέλλοντο και μπροστινός μου το part 1 και είχαμε πάει στα McDonald's μαζί με τον Μπάμπη και μπορώ να πω ότι τα συχάθηκα τα McDonald's, δεν μου άρεσε καθόλου το μπέργκερ τους, αλλά είμαστε εδώ σήμερα για να προσπαθήσω να μου αλλάξω γνώμη. Γελάτε? Κι εγώ γελάω. Anyway. Για πρωινό θέλω να σας ειδοποιήσω ότι δεν είμαι τύπος που τρώει πολύ πρωινό. Συνήθως το προσπερνάω κιόλας, δηλαδή άντε να πιω κανένα καφέ για πρωινό, τίποτα παραπέρα. Έχω προσπαθήσει με αυτά τα βίντεο να εντάξω το πρωινό στη ζωή μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Για πρωινό λοιπόν σήμερα θα δοκιμάσουμε από τα McDonald's την Coca-Cola εδώ πέρα. Και επίσης πήρα και μια μερίδα πατάτες. Θα μου πεις τώρα είναι αυτό υγιές πρωινό, Μαριάννα μου? Όχι, ποιος είπε ότι γενικά όλο αυτό το βίντεο θα είναι υγιές και φυσιολογικό? Παιδιά, μην γελιόμαστε, για δικό μου βίντεο μιλάμε, δεν θα είναι τίποτα φυσιολογικό και υγιές. Επίσης, γκρινιάζω πάρα πολύ σχετικά με το φαγητό. Το ξέρω, είμαι γνώστης αυτού του γεγονότος, αλλά είμαι πάρα πολύ ιδιότροπη στο φαγητό μου. Και ακριβώς επειδή είμαι και πάρα πολύ πεινασμένη μόνιμα και συνέχεια τρώω πολύ, είμαι ιδιότροπη και αυτό το κάνει λίγο χειρότερο. Οπότε λοιπόν θα σας γκρινιάξω λίγο για την Coca-Cola. Εμένα η Coca-Cola, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Απορώ πώς πίνετε Coca-Cola. Ειδικά σε κάτι παλιές εποχές που ήταν πάρα πολύ in η Coca-Cola και πίνανε μόνο Coca-Cola και ούτε καν νερό, εγώ νόμιζα ότι θα πηδούσα το παράθυρο. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να πίνετε Coca-Cola? Πλάκα μου κάνετε. Πήρα λοιπόν ένα. Πόσα ml είναι αυτό εδώ πέρα? Α, μισό λίτρο Coca-Cola, γιατί ανομαλία στον εγκέφαλο, το είπαμε αυτό. Fun fact, Coca-Cola έχω πιει ελάχιστες φορές στη ζωή μου και οι μοναδικές φορές που πίνω Coca-Cola είναι όταν έχω πρόβλημα με το στομάχι μου, γιατί με αναγκάζει η μάνα μου, γιατί μου λέει ότι βοηθάει στο στομάχι. Εγώ ποτέ δεν την πίστευα το μεταξύ ότι βοηθάει αυτό εδώ πέρα το πράγμα στο στομάχι και δεν ξέρω καν κιόλας αν στέκει αυτό που μου έχει πει. Μπορεί και να μην στέκει, δεν έχω ιδέα.
Ο Μπάμπης είναι πάρα πολύ μεγάλος φαν της Coca-Cola. Coca-Cola. Να μιλάμε και σωστά τα ελληνικά, ε. Όσο πιο πολύ πίνεις Coca-Cola και όσο πιο συχνά τέλος πάντων γεύεσαι την Coca-Cola, τόσο πιο εύκολο σου είναι να το πιεις χωρίς να έχεις ιδιαίτερα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Και εδώ πέρα λοιπόν μέσα έχουμε και τις πατατούλες μας. Η αλήθεια είναι ότι για πρωινό δεν είχα και πάρα πολλές επιλογές. Θα μπορούσα να είχα πάρει επιδόρπιο. Αλλά λέω, εντάξει, μην το. Μπιπ με τη σοκολάτα. Έχω φάει τόσο πολύ σοκολάτα πια αυτές τις μέρες που νομίζω ότι θα πεθάνω. Οι πατατούλες είναι ωραίες κλασικές πατατούλες, αλλά έχουμε και το tomato ketchup εδώ πέρα μέσα. Θες να το δεις αυτό, το ξέρω ότι θες να το δεις αυτό, γιατί και εγώ θα ήθελα στη θέση σου. Ωραία, θα περάσουμε για πρωί, δεν παραπονιέμαι. Ας πούμε, κάτι που με χαλάει πολύ σε αυτές τις πατάτες. Γενικά, όχι μόνο στα McDonald's, και στα Wendy's το κάνουν αυτό, που θέλεις το κάνουν αυτό. Είναι που είναι κάποιες πατάτες που έχουν αυτά εδώ πέρα τα μαυράκια. Τα οποία ξέρεις ότι δεν έχουν καθαρίσει καλά την πατάτα απλά. Οπότε τα δαγκώνεις και δεν τρως στο συγκεκριμένο σημείο. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι έχω σκάσει τα γέλια με κάποια σχόλια που έχετε κάνει εδώ πέρα. Που μου λέει ότι γενικά στα διάφορα βίντεο με φαγητά τα σκορδεύω και δεν τα τρώω γιατί δεν γίνεται να είμαι τόσο αδύνατη. Καταρχήν, ποιο σα είπε ότι είμαι αδύνατη, πλάκα μου κάνετε. Επειδή κόβω ορισμένο κομμάτι του βίντεο, επειδή θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ βαρετά, δεν σημαίνει ότι δεν τα τρώω αυτά τα πράγματα και δεν τα βάζω στο στόμα μου. Τι λέτε τώρα. Όποιον και να ρωτήσετε, γνωστό άγνωστο, θα σου πει ότι η Μαριάννα τρώει, παιδιά. Α, όλα και όλα. Το φαγάκι μου το τρώω. Εκεί πάνω το έχω το φαΐ, εκεί πάνω. Άθλια η Coca-Cola, by the way. Ναι. Παιδιά, οι πατάτες τελειώσανε και η Coca-Cola είναι μέχρι εδώ πάνω. Τι κάνεις εκεί, κλαίγεις, βρε η Μαριάννα μου, μια Coca-Cola είναι. Συμφωνώ και παυξάνω και θα προσπαθήσω να συνεχίσω να την πίνω. Φτάνει. Enough is enough. Γιατί θα αρχίσω να σκάω. Γιατί με τόση πραγματικά Coca-Cola που έχω πιει, μόνο και μόνο με αυτό έχω χορτάσει εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:06, 2 ώρα το μεσημέρι και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να φάμε το μεσημεριανό μας. Τι λέτε, θαρώ πως έχω δίκιο. Πάντα έχω δίκιο, δεν καταλαβαίνω γιατί το είπα αυτό. Για μεσημεριανό, κάτσε να δω πώς λέγεται αυτό τώρα γιατί το ξέχασα. Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Του σουρεγάμω, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Λοιπόν, για μεσημεριανό πήραμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το μπεργκεράκι. Είναι με κοτόπουλο. Δεν ξέρω ποιο είναι, πώς λέγεται. Είναι κάτι με chicken. Chicken. Burger. Mac chicken. Κάτι με chicken. Θα το ανοίξουμε και θα σχολιάσουμε. Α. Φιλέτο κοτοπουλάκι νομίζω πρέπει να είναι αυτό, ε. Πολύ πρασινάδα. Πήρα, άθελά μου, υγιεινό. Και ξαναλέω, υγιεινό μπέργκερ. Εγώ δεν ήξερα, να ξέρετε. Προφανώς και ξεκάθαρα δεν είναι υγιεινό. Έχει ένα εκατομμύριο συντηρητικά μέσα. Ακόμα και αυτό εδώ πέρα το λαχανικό. Έχει γεύση ψεύτικη. Μικρό είναι. Για τα μπέργκερ που έχω συνηθίσει εγώ. Γιατί εμείς σε φτιάχνουμε κάτι μπέργκερ. Να με το συμπάθειο. Αλλά θα μου πεις, αυτό πληρώνεις. Φάτο τώρα. Δεν είναι άσχημο. Δεν το περίμενα να το πω αυτό, αλλά μ' αρέσει. Όχι, κοίτα το σε παρακαλώ πολύ. Το βλέπεις λίγο ότι είναι στεγνούλι, αλλά ξέρεις ότι είναι υγιεινό όσο πιο στεγνό είναι. Ωραίο πράγμα, ρε γαμώ, το ανθυγιεινό φαγητό, πολύ ωραίο. Αν ήξερα ότι είχε τόσο ωραία γεύση αυτό, θα πάρω και δεύτερο, ειλικρινά. Δεν περίμενα να έχουμε πάρει τόσο καλά μέχρι τώρα. Περίμενα να έχω πάρει κάτι που έχει αυτές τις απέσιες πίκλες μέσα που. Δεν τις μπορώ καθόλου τις πίκλες στο McDonald's. Καθόλου. Αλλά τελικά δεν έχει αυτό. Άδειασε, τελείωσε. Θα το κλάψουμε. Θα του κάνουμε μια ωραιότατη κηδεία. Θα τα πούμε στην επόμενη ζωή. Πάπαλα και το μεσημεριανό μας. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ νιώθω μεγάλη ενέργεια αυτή τη στιγμή. Έχω φάει όλα μου τα λιπαρά. Έχω φάει όλη ό,τι βρωμιά υπάρχει και δεν υπάρχει στα McDonald's. Το έφαγα. Και νιώθω αυτή την ενέργεια του είμαι ανθυγιεινή. Έχω πρόβλημα και το ξέρω. Αυτό το πράγμα νιώθω. Θα τα ξαναπούμε εμείς τώρα. Δεν χανόμαστε επειδή έφαγα το μεσημεριανό μου τέλος. Γιο. Ούτε καν. Έχουμε και βραδινό. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά να πούμε. Στο βραδινό λοιπόν. Οι ώρες έχουν περάσει πάρα πολύ, το ξέρω, I know, έχω έρθει στον Πειραιά, πήρα το αμάξι του Μπάμπη, έχω να οδηγήσω ένα μήνα έχω να σας πω, μην βλέπετε το χάλι μου εδώ πέρα, αφήστε το σχολείο σου, έχω να οδηγήσω λοιπόν ένα μήνα, πήρα το αμάξι του Μπάμπη και ήρθα να τον παραλάβω έξω από τη δουλειά του. Είναι καλή μαλαγανιά ας πούμε ή καλή πράξη τέλος πάντων, γιατί μου έπαιξε αυτό στα φώτα εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Έλεγα λοιπόν, είναι καλή η πράξη αυτή για να καταλήξω να του πω ότι θα πάμε στα McDonald's σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρουμε. Το από πίσω φορτηγό συνέχεια μου παίζει τα φώτα. Λες να έχω κάτι σε πολύ λάθος σημείο. Όλα καλά τον πείσαμε να φάμε McDonald's. Ήθελε και πάρα πολύ, μου κάνει το δύσκολο. Δεν θέλει McDonald's και καλά. Και θα πάμε στα ωραία τα McDonald's που είχα αγαπάει και την άλλη φορά. Ευγενέστατη εκεί πέρα, μας αγαπάνε. Θα μας θυμούνται 100%. Προφανώς και θα κρύψω την κάμερα αυτή τη φορά. Πάμε χωρίς κάμερα γιατί μας κράξουν. Είναι χωριστική. Τι κάνουν τώρα εδώ πέρα. Κάνουν όπισε στο πουθενά. Δεν ξέρει που θέλει να πάει.
Σε παρακαλώ. Έχει χαθεί. Έλα από τον άνθρωπο, άστο να και εγώ έτσι ήμουν πριν πήρα τα μάξι, μην νομίζεις. Ναι, αυτό δεν έχει πάρει και εδώ καιρό το δίπλα. Έλα, έλα, όπως είσαι. Να σας πω ότι όταν πεινάτε να μην παραγγέλνετε, να έχετε φάει κάτι πρώτα, γιατί ο Μπάμπης πάλι παραγγείλε τον κόλο του να φάμε. Δεν πειράζει. Το φαγητό είναι υγεία. Τα McDonald's. Δεν είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα είχα φάει μόνο μια σαλάτα. Οπότε έχουμε λίγο χώρο για βρωμιά. Αγάπη μου, εντάξει, δεν πειράζει να φαίνονται και στα πλάνα αυτά. Αγάπη μου, είμαι γράφης. Δεν σε γράφω. Ωρε φίλε. Καταρχήν. Έχουν εκεί παρτάζει λίγο. Πόσα έχει. Δεν θυμόμαστε τι παραγγείλαμε. Εντάξει, αντικειμενικά, πολλά δεν τα λες. Τα χορτάσεις, πώς το κόβεις. Θα δούμε. Μπορεί πολύ ξαναπάμε στα McDonald's, κοντά είναι. Πρέπει να πάμε ξανά McDonald's, άμα είναι. Θα κοιτάξω να χορτάσω. Το cheeseburger για τον τρόπο δεν σ' αρέσει. Φάτ. Πάντως δεν υπήρχε τις γουνιές, βάλανε. Τρώγε σε παρακαλώ πολύ τώρα, σε έπιασε η ντροπή και δεν τρως. Πάρε εδώ τις πατάτες σου, αγάπη μου. Για τις πατάτες, για το nuggets. Ναι. Σωστά. Θες τα κέτσαπ από πάνω. Πάρε. Λοιπόν, τι θα φάω εγώ αυτό, είπαμε, θα φάω. Ναι. Όχι, αυτό θα φάω το μεσημέρι εγώ. Εγώ θα φάω κάτι άλλο για βράδυ. Τώρα αυτό. Έχει πολύ κοντόπουλο το πάνω, ε. Προφανώς και θα παίρναμε κοντόπουλο, γιατί είπαμε πάλι έχουν την άθλια πίκλα που δεν την ήθελα για κανένα λόγο. Τι είναι. Του πάρε τι αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς να μην γίνει πανίκος. Καλή όρεξη αγάπη μου. Έλα. Τιν τιν. Μπιν. Το συγκεκριμένο είναι που λες εγώ έφαγα 6 τσίς και μπορεί να είναι προκαλείς δέος. Μέσα στην ουσία είναι μια σταλιά. Ναι, εγώ τελείως ήδη μου. Μωρό μου πρέπει να κάνουμε food fight εμείς οι δύο. Θα με κερδίσεις, το ξέρω από τώρα. Αλλά ότι πρέπει, πρέπει να προσπαθήσω. Διάλειμμα για πατάτες. Απορώ πως κάποιες στα comments μου γράφουν ότι είσαι αστείος. Κάποιες φορές ειλικρινά απορώ. Real life είμαι πιο αστείος. Real life είσαι όντως πιο αστείος, σου βγαίνει πιο καλά. Πιστεύω θα σκάσουμε. Μόνο τις πατάτες να υπολογίσεις. Λοιπόν, εγώ προχωράω στα nuggets. Εδώ το ωραίο το πράγμα. Θα εμπιστεύω με τα nuggets, η αλήθεια είναι. Εγώ προχωράω στο Mac Chicken. Θα δοκιμάσω ένα. Όχι. Μισό. Άντε. Είσαι πάρα πολύ καλή αγάπη. Μετά λοιπόν το overkill και το άδειασμα εδώ πέρα της καταστάσεως. Έχεις αφήσει τις πατάτες σου. Δεν μπορώ να φάω άλλο, αγάπη μου. Θες να τις φάσεις εσύ. Όχι, θα φάω. Διατίθονται. Όσες μπορώ από τις δικές μου. Εδώ το έφαγες όλο. Το έφαγα, πάει. Εκεί πέρα τι κάνεις τώρα. Θα διάβεις τις πατάτες μου. Τι κάνεις. Χαρτιά παίζεις. Πάλι τρως. Πάλι αηδίες φάγαμε σήμερα, αγάπη μου. Μια φορά εγώ η άχρηστη δεν έχω ξηρωθεί να σου μαγειρέψω τίποτα. Θα έρθει η στιγμή, θα έρθει. Αυτό, εντάξει. Θα αργήσει, αλλά θα έρθει. Αν είναι να έρθει, θέλει να έρθει. Ναι. Αυτό. Αμέ. Ίσως το επόμενο μας βίντεο να είναι ένα challenge το οποίο μαγειρεύω στον Μπάμπη. Πολύ καλή ιδέα να σου μαγειρεύω φαγητά, να σου μαγειρέψω φαγητά και να τα βαθμολογήσεις από το 1 μέχρι το 10. Να είμαι σκληρός κριτής. Ναι, όχι αηδίες. Αντικειμενικότατος. Πώς φαίνεται σαν ιδέα αυτό. Γιατί κάνει focus σε σένα πάντα αυτή η κάμερα. Ναι, με συμπαθεί. Με σνομπάρει εμένα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνετε το που σας αρέσει σε εσένα. Και μόνο εσένα. Αγάπη μου. Και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια. Φιλάκια, να είστε καλά, φιλάκια.